Θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά βέβαια. Θα μιλήσουμε με έναν από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές τώρα. Έτσι να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ να κάνουμε και να το αναλύσουμε. Όχι τόσο για το ΠΑΟΚΑΡΙΣ ή για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά γενικότερα. Καταρχάς στην Καλαμάτα σας βρίσκουμε, κύριε Τσιόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Όχι, δεν είμαι στην Καλαμάτα, πέρασα την προηγούμενη εβδομάδα. Οργανώσαμε λίγο εκεί πέρα και αξιολογήσαμε λίγο το προσωπικό τμήμα, το ρόστερ. Τώρα κατεβήκα Αθήνα και εντάξει, 15 Ιουλίου ξανά αρχίζει η προετοιμασία της Καλαμάτας. Δηλαδή, εσείς τώρα συμφωνήσατε με την ομάδα, θα είστε ο προπονητής της σεζόν που έρχεται. Θέλει δουλίτσα αρκετή εκεί. Πάντα μια ομάδα με απαιτήσεις, πάντα χρειάζεται πολύ, όχι δουλειά, αλλά πολύ, πολύ, πολύ δουλειά. Είναι μια ομάδα που έχω ξαναδουλέψει το 2005 περίπου με 7, 1,5 χρόνια. Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει κόσμο, με πολλές απαιτήσεις. Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης τώρα από την Αμερική, όπως και στον Όφη, είναι συνέδριος αυτού, ο οποίος κάνει και προσπάθειες να οργανώσει, να βοηθήσει την ομάδα για να την αναδείξει. Αυτό δεν το ήξερα, είδατε. Είναι Αμερικανός, Ελληνοαμερικανός ή Αμερικανός ο μεγαλομέτοχος, ο ιδιοκτήτης. Α, Έλληνας. Είναι από την Καλαμάτα και έχει δραστηριοποιηθεί στην Αμερική. Α, και η βάση του είναι εκεί δηλαδή, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Όχι, όχι, είναι στο Σικάγο. Στο Σικάγο, το εξωτικό, μάλιστα, μπράβο. Λοιπόν, άρα, και τι σας είπε, να πάρετε την ομάδα εν λευκό και φτιάξετε την. Να επιστρέψει, στις συνομιλίες τι προέκυψε? Ότι υπάρχει εκτίμηση, ότι υπάρχει ένα πλάνο, μου το έδωσε, το αναλύσαμε 2-3 μέρες, περιμένω να έρθει τέλος του μηνού για να το ολοκληρώσουμε. Ενδιαφέρον και ελκυστικό, μου ακούστηκε. Και εγώ τώρα 2 χρόνια περίπου, 3 μετά το Βόλο που ήμουνα, που ξεκίνησα και να φτιάξω μια ομάδα, ήμουνα έξω. Είδαμε ενδιαφέρον, με όρεξη, πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα. Υπάρχει μια ιστορία εκεί πέρα και με τον κόσμο, υπάρχει εκτίμηση από τον κόσμο και από όλους αυτούς. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα, πρώτο ο Θεός. Αυτό το έξω, κατά κάποιο τρόπο, μένα με ενοχλεί, γιατί είστε ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Γιατί ήσασταν έξω αυτό το διάστημα, τόσο μεγάλο διάστημα? Για ποιο λόγο? Εντάξει, αυτό είναι μια ιστορία που θα καθίσουμε να τη συζητήσουμε ώρες. Ναι. Με 2-3 πραγματάκια ενδεικτικά. Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν, είστε ακριβώς, δηλαδή θέλετε πολλά, ας πούμε, και δεν σας προτιμούν οι παράγοντες, δεν είστε συνεννοήσιμος με τους παράγοντες, να κάνετε δηλαδή τα χατήρια τους? Τώρα εγώ σκέφτομαι φωναχτά, γιατί μείνατε τόσο καιρό έξω? Αυτό το δεύτερο κατά 90% είναι αυτό. Και λόγω του ότι πλέον οι πρόεδροι έχουν την εντύπωση και την εντύπωση ότι αφού είναι 20 χρόνια πρόεδροι στις ομάδες, ναι, μπορούν και ξέρουν τώρα ποιος θα παίξει, τι να παίξουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό ήταν ένα θέμα και θα πούτε για 17-18 συνεχόμενα χρόνια, δόξα τω Θεώ, δουλεύαμε, πηγαίναμε καλά, κάναμε διακρίσεις, πέναμε και στόχους, πετυχαίναμε. Ναι. Εντάξει, ήταν ότι πλέον θέλουν να διαχειρίζονται ίσως και οι περισσότεροι μόνοι τους τις καταστάσεις. Δηλαδή σας έτυχε περίπτωση με τον πρόεδρο να λέει τι σύστημα είναι αυτό, να παίξουμε το άλλο, βάλε εκείνον, βάλε τον ένα, βάλε τον άλλον? Είναι καλό παιδί, είναι καλός παίκτης? Κατά κόρον, εμένα ποτέ δεν έκαναν τέτοιες παρεμβάσεις. Όταν έγινε λοιπόν και ενδεχομένως τώρα, γιατί αρχίζει και μπαίνει αυτό μέσα στη δουλειά μας. Ναι. Αυτό αποφάσισα ότι καλύτερα είναι να μην συνεχίζω. Δηλαδή τη συνεργασία με κάποιους ανθρώπους τέτοιους. Ναι. Και γι' αυτό το πλήρωσα βέβαια, γιατί αυτό ξέρεις, είναι η Λίγκα. Η Σούπερ Λίγκα είναι κλειστό κλαμπ. Και αυτοί μεταξύ τους συνεννοούνται. Τι γίνεται και ποιος προπονητής είναι συνεννοήσιμος. Δηλαδή, λέει το κλειστό κλαμπ, εννοείται ότι μεταξύ τους οι πρόεδροι τα λένε, άσχετα αν φαίνεται ότι μαλώνουν. Και λένε... Έχουν μεγάλη ξέρεις, φιλία και αγάπη μεταξύ τους, ανεξάρτητα τώρα τι δείχνουν προς τα έξω. Βέβαια, ο κόσμος δεν τα ακούει αυτό. Ο κόσμος που τρελαίνεται. Πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να λένε ακόμα στην εφημερίδα και να τους δεις αύριο να φιλιούνται. Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Εγώ το ξέρω, ο κόσμος δεν το πιστεύει, κύριε Τσιόλη. Και εσείς που το ζείτε. Είναι πιο σημαντικό να τα ακούει από εσάς που το ζείτε κιόλας, που είστε μέσα σε όλο αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ δόξα τω Θεώ μιλάω τώρα, γιατί πηγαίνω έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνω στα ΤΕΦΑ, κάνω προπονητικοί στους σπουδαστές, πηγαίνω στις σχολές προπονητών, στους ίδιους προπονητών. Έχω κάνει 100 τόσα σεμινάρια αυτά τα 2 χρόνια και δόξα τω Θεώ ευτυχώς. Ναι, το ξέρω αυτό. Μου έλειψε ο αγωνιστικός χώρος, αλλά.
θεωρητικά δούλεψα πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Να πάρω τώρα την ευκαιρία από την assist που μου δίνεται να τη στείλω στα δίχτυα και να ρωτήσω αν εδώ που έρχεστε έχουμε ταλέντα στην προπονητική. Τα παιδιά που, έρχεται και, που έρχεστε και διδάσκετε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε, βλέπετε κάτι? Δεν μπορεί να φανταστείτε τώρα πώς εξελίσσονται τα νέα παιδιά. Το θέμα είναι, και αυτό πήγα να σου ολοκληρώσω πριν, γιατί και ο γιος μου είναι νέος προπονητής. Ναι. Πού πάνε τα παιδιά τώρα αυτά και πώς θα μπορέσουν να δουλέψουν καλά? Αλλά αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικά να επιμορφωθούν, να έχουν κατάρτιση. Και μόνο έτσι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να ξαναγυρίσει. Γιατί εμείς οι πιο παλιοί, εγώ παράδειγμα δούλευα 17-18 χρόνια και ευτυχώς βρέθηκα με παράγοντες πολύ σωστούς, με πολύ καλές ομάδες και δουλέψαμε. Έκανα και 750 παιχνίδια. Τα παιδιά αυτά τώρα που βγαίνουν έξω θα είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχει αλλάξει η δουλειά, να το πω έτσι, κύριε Σιόλη? Έχει γίνει πιο δύσκολη ή είναι πιο εύκολη πλέον με την τεχνολογία και τα λοιπά για εσάς τους προπονητές? Με την τεχνολογία και με τις σχολές έγινε πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο ουσιαστική. Δηλαδή, και αυτό λέω πάντα και στους σπουδαστές και όλους, ακολουθήστε όλες τις σχολές. Από το ΣΕ, δηλαδή που έχει να κάνει με ακαδημίες, με ΓΑΜΑ Εθνική, με το ΒΙΤΑ, με το ΑΟΕΦΑ, με το Professional. Δεν υπάρχει, που λέω εγώ, αν θα ήμουν ξανά 35-40 χρόνια να ξεκινήσω, θα ήθελα να ξαναπάρω πάλι τις σχολές από την αρχή. Είναι πάρα πολύ διδακτικές. Ναι. Και οι σχολές, να ξέρετε, που δεν τα ξέρουν αυτά βέβαια παράγοντες, είναι το ασκησιολόγιο, η μεθοδολογία και η φιλοσοφία είναι ό,τι αυτή τη στιγμή διδάσκεται στην Ευρώπη. Και το δίπλωμα που έχουμε 35-40 Έλληνες προπονητές, το professional δηλαδή, στην Ελλάδα, είναι ακριβώς το ίδιο που έχει αυτή τη στιγμή ο Γκουαρδιόλα, ο Μουρίνιο και όλα αυτοί. Είναι ίδια η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τη σχολή της Ευρώπης. Δεν είναι ελληνική, είναι UEFA οι σχολές που κάνουμε. Είναι UEFA, είναι αυστηρά όλα τα πάντα, έτσι. Είναι, ακολουθείτε... Αλλά ποιος... Ακριβώς, πρωτόκολλο πάρα αυτό πολύ. Αυτό θα έλεγα, ναι. Βέβαια και πολύ... πώς το λένε, οικονομικά είναι μεγάλη η διάρκεια που έχουν οι προπονητές να επιμορφωθούν. Τι τα πράγματα είναι τα γνωρίζουν αυτά, όλα οι παράγοντες δεν γνωρίζουν. Όχι, πιστεύω πως όχι, δυστυχώς. Αν κανένας ρώτησε από αυτούς, παράδειγμα πριν έναν προπονητή, ο Άρης ρώτησε τη βαθμολογία έχει στην Ευρώπη, την ΟΕΦΑ αυτός, και τη βαθμολογία παραδείγμα χάρη έχει ένας Έλληνας προπονητής στην ΟΕΦΑ. Όχι, πιστεύω. Για να κρίνει ένα προπονητή, δεν ξέρει τίποτα. Όσον αφορά γι' αυτό δεν ασχολείται, ναι, γιατί λέει εντάξει, εγώ δεν βλέπω και το ξέρω. Είναι πιασάρικο το όνομα, είναι γνωστό, είναι προβεβλημένο, ήταν δίπλα. Σου λέει ο παράγοντας θα πάω εκεί. Το τρώει και ο κόσμος, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή. Το τρώει και ο κόσμος πιο εύκολα. Δείχνει ανοχή σε αυτό το στυλ του προπονητή ή σε αυτό το όνομα, παρά σε έναν Έλληνα με περισσότερες παραστάσεις. Και πιο σπουδαγμένο, να το πω έτσι. Γιατί ξέρεις τώρα τον ξένο, λίγα πράγματα ξέρουν, τον δίνουν έτσι μεγάλη, ξέρεις, τον αφήνουν σε πρώτη φάση να έχει περιθώρια. Όπου αυτό που πρέπει να του πούμε και αυτό βέβαια, που μπορεί ενδεχομένως να οφειλέσει ένας ξένος προπονητής, που βέβαια υπάρχουν και σπουδαίοι, έτσι, υπάρχουν και καλοί, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι. Υπάρχουν και πολύ καλοί και αυτοί είναι καλά να έρχονται στην Ελλάδα και να δίνουν και τα φώτα τους στις σχολές προπονητών. Να έρχονται, να μην αποφεύγουν. Βέβαια. Ο Μάρτινς παράδειγμα, ο Λουτσέσκου, θα μπορούσε να πάει στις σχολές προπονητών για να πει για τη φιλοσοφία που έχει στο ποδόσφαιρο και να φέρει πράγματα. Έτσι, αφού είναι ακριβοπληρωμένοι. Και οι ομάδες να τους αναγκάζουν να πηγαίνουν να δίνουν μαθήματα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα από την άλλη μεριά, οι ξένοι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Έλληνα. Ποιο? Είναι ότι αυτοί έχουν γραφείο μάνατζερ. Και το γραφείο μάνατζερ, π.χ. να βλέπουμε τώρα με τον Καρεμπέ στον Ολυμπιακό, τα πάντα κινούνται μέσα από το γραφείο το πορτογαλικό. Ένας προπονητής δεν έχει γραφείο. Ναι. Δεν έχει 40 παίκτες από πίσω να ακολουθήσει. Και έτσι μπορεί και γίνεται καλύτερη η λειτουργία. Φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και βολεύονται τώρα. Είναι και πιο εύκολη η συνεργασία. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Ωραία κουβέντα κάνουμε. Κρατάω για το τέλος την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου για να σας αποδεσμεύσω. Ο καλύτερος παράγοντας που έχετε συνεργαστεί μέχρι τώρα, με 700 τόσα παιχνίδια μου είπατε πριν, 17-18 χρόνια, ποιος είναι? Εντάξει, εγώ όπως είπα και στα αυτά τα 17-18 άψογοι ήταν σχεδόν όσον αφορά με τη διαχείριση την προπονητική. Τώρα κατά τα άλλα οι κορυφαίοι στη λειτουργία ήταν οι άνθρωποι που είχα στον Αστέρα Τρίπολης. Στον Αστέρα Τρίπολης, ε! Φοβερό αυτό που λέτε. Καταπληκτικό. Γιατί κύριε Τσιόλη? Γιατί
Γιατί διορίσαν έναν πρόεδρο, έναν γενικό αρχηγό, έναν διευθυντή και το λέγανε ότι εσείς εκτελείτε εντολές του προπονητού. Είναι στο Ντουμπάι, μιλάγαμε μόνο απευθείας μαζί τους. Και όλοι οι άλλοι ήταν οι άνθρωποι που κάνανε διεκπαιρώσεις στις ομάδες, στις υποχρεώσεις. Ναι. Δεν ακουμπάγαν ποτέ τον προπονητή. Έκανε τη δουλειά του. Γινόταν ένα team συμβούλιο κάθε τρεις μήνες για το τι που πάμε, τι κάνουμε, αν ο προπονητής πληρεί τις προϋποθέσεις και όλα αυτά και συνεχίζαν. Ήταν τρία υπέροχα χρόνια, δηλαδή με καταπληκτικούς ανθρώπους. Μάλιστα. Επαγγελματικά τα πάντα δηλαδή, έτσι, ευρωπαϊκά όπως λέμε. Καθένας στη δουλειά του. Καλύτερα και από, μπορώ να πω και από τα ευρωπαϊκά. Γιατί να πήγαινε ένας προπονητής στις 11 η ώρα να ξεκινήσει την προπόνηση μέχρι το απόγευμα. Ναι. Είχαν τρία γήπεδα στη διάθεσή σου. Σου λέγανε τι γήπεδα θα σου πει στην κυρία Τσόλη. Ποιο είναι δηλαδή και ο προπονητής ξέρει ότι κάθε μέρα έχει ένα στόχο στην προπόνηση. Είχε τρία γήπεδα έτοιμα. Ταυτοποιημένα και οι άνθρωποι έτοιμοι να σε εξυπηρετήσουν. Τρία γήπεδα έτοιμα στην Τρίπολη λέτε τώρα, έτσι. Βεβαίως. Τα ακούμε τώρα εδώ. Τα ακούμε τώρα εδώ και αισθανόμαστε άσχημα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα δηλαδή, που ψάχνουμε γήπεδο με το κιάλι. Γι' αυτό το λέω τώρα. Δηλαδή, κάπως είναι η θέση μας λίγο περίεργη αυτή τη στιγμή που σας ακούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο η επιτυχία που έχουν οι επιχειρηματικοί. Είναι ότι πρώτα οργανώνουν και μετά εισπράττουν. Ενώ εδώ οι παράγοντες θέλουν πρώτα να εισπράξουν και τι γίνει με την οργάνωση. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, λέμε και λόγια στον αέρα και ξέρεις, ήμουν τρία χρόνια πέσα. Βλέπω μετά την Καλαμάτα, θα κάνω άλλα τρία μετά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος σας αγαπάει πάρα πολύ. Και έχει να κάνει με το ήθος σας. Έχει να κάνει με το ήθος σας αυτό. Και λιγότερο αν θεωρεί κάποιος ότι είστε καλός προπονητής ή όχι, ας πούμε. Έχει να κάνει περισσότερο με την ποιότητα του χαρακτήρα σας, κύριε Τσιόλη. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και θα πω ένα τελευταίο τώρα όσον αφορά και από τον Άρη που πέρασα με τον κόσμο ότι είχα απίστευτη σχέση. Και με την τύχη βέβαια δούλεψα άψογα από την πύρα μου, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Και θα πω κάτι, την τελευταία φορά που ήρθα στα ΤΕΦΑ να κάνω προπονητική στους σπουδαστές, ναι. Είχα την τιμή και τη χαρά να έρθει και ο Βασίλης Βατσιπαναγής, σαν guest star, να μιλήσει για κάποια θέματα που αφορούσαν τις συγκρούσεις ποδοσφαιριστών με διοίκηση. Ναι. Όταν κατέβηκα, από τότε κατεβαίναμε τα πόδια με τον Βασίλη να πάμε Αριστοτέλους, έπαθα σοκ για το πώς συμπεριφέρονται το Βασίλη, οι Παουτζίδες, οι Αριανοί, πέρα από τις Ηρακλείδες. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Μια πάρα πολύ ωραία βόλτα που έκανα με αυτό το θρύλο δίπλα μου. Το προλάβατε εσείς, τον παίξατε αντιπαλός του? Παίξατε νομίζω, δεν παίξατε. Άμα σου πω ότι το πρώτο μου παιχνίδι στο Καφατζόγλιο το 82 ήταν το μάτι του Χατζηπαναγή. Η εμπειρία οδυνηρή. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Όταν ήρθε ο Κμόφη μου λέει, ξέρεις, θα παίξεις αύριο εξάρι, γιατί δεν έχω εξηγό βασικά, έπαιζα 8, άντε και καμιά φορά επιτελικός. Ναι. Και μου λέει, δεν έχω εξάρι, γιατί έχεις όμως πολύ καλή αντοχή στην ταχύτητα και αυτά θέλω να πάρεις το βάσα. Πληροφορώ όλη τη νύχτα, δεν κοιμήθηκα. Μάλιστα, εντάξει. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί ήταν αυτό να αντιμετωπίσεις τον Χατζηπαναγή. Όντως, αλλά ήταν και μια εξαίρεση, ήταν όμως και μια εμπειρία για να δεις ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Πώς λειτουργεί μέσα σε ένα παιχνίδι. Και πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ωραίος χαρακτήρας και αυτός. Να είστε καλά, όχι, κύριε Τσιόλη, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.